συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκ μέρους των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων, των συνδικάτων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, χαιρετίζουμε όσους συμμετείχαν στην 31η Μαραθώνια Πορείας Ειρήνης, τους εργαζόμενους που παίρνουν μέρος στις άλλες περιοχές της χώρας, στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης της ΕΔΙΕ, ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την εμπλοκή της χώρας. Το ΠΑΜΕ που φέτος, πριν λίγες μέρες, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ίδρυσή του, από την πρώτη στιγμή πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις ενάντια στην Αμερικανατοϊκή επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, μαχητικά, πρωτοπόρα, ανέπτυξε διεθνιστική, αντιυπεριαλιστική δράση ενάντια στους φωνιάδες των λαών στα Βαλκάνια. Σε όλη την 20χρονη πορεία στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων κάθε λαού που βρέθηκε στο στόχαστρο των υπεριαλιστών, στο πλευρό των προσφύγων και μεταναστών, των κυνηγημένων από τη φωτιά του πολέμου και την εκμετάλλευση στις χώρες τους, των θυμάτων του υπεριαλισμού. Ανέπτυξε πρωτοβουλίες για την οργάνωση της πάλης απέναντι στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για το δυνάμωμα της αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα γειτονικών χωρών, το δυνάμωμα της πάλης ενάντια στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, τους μονοπωλιακούς ομίλους, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, ενάντια στην εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Η άλλη όψη της έντασης της εκμετάλλευσης που υφίστανται οι εργαζόμενοι στους τόπους δουλειάς είναι η όξυνση των ανταγωνισμών των επιχειρηματικών ομίλων, των αντιθέσεων των υπεριαλιστών στην περιοχή, οι λεγόμενες μεγάλες ευκαιρίες για αυτούς που βάζουν τους εργαζόμενους, τους λαούς μπροστά σε μεγάλους κινδύνους. Πρόοδος για τους εργαζόμενους δεν είναι όλα όσα ξεπλένει και βαφτίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η προώθηση των συμφερόντων των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων και η εμπλοκή στους ανταγωνισμούς για τα κέρδη τους. Δεν είναι η μετατροπή της χώρας σε απέραντη βάση για τα γεράκια του πολέμου, τους δολοφονικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Δεν είναι οι δαπάνες 4 δις κάθε χρόνο για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ που όπου πηγαίνει στα 70 χρόνια της ύπαρξής του σπέρνει το θάνατο και την καταστροφή. Όλα αυτά στέκονται εμπόδιο για την πρόοδο, για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών. Για όλα αυτά τσιμουδιά δεν βγάζει ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Κουβέντα δεν έχουν πει για τα υπεριαλιστικά σχέδια των Μακελάριδων ή Πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άλλωστε, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, η κάστα των εργατοπατέρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλοι αυτοί που διαχρονικά αποτέλεσαν και αποτελούν τα όργανα των υπεριαλιστών μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, έσπευσαν προκλητικά να παρέμβουν, να δώσουν στήριξη στην έκτοτη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για να πάσει και τους ίδιους τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα. Από αναβαθμισμένη θέση να υπηρετούνται οι επιλογές τους, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους, η αντεργατική πολιτική. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, μπροστά στην εργατική πρωτομαγιά, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, με σύνθημα μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων, θα τιμήσουμε όσους αντιπάλεψαν την εκμετάλλευση και την υπεριαλιστική βαρβαρότητα. Τους αγώνες, τους νεκρούς της τάξης μας, όσους έδωσαν και τη ζωή τους για την πραγματική πρόοδο, για να κυλήσει ο τροχός της ιστορίας μπροστά. Αυτό αποτελεί και το διαχρονικό περιεχόμενο των αγώνων που δόθηκαν στα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ,
των αγώνων που σε κάθε περίοδο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πρωτοστάτησαν οι ταξικές δυνάμεις. Δυναμώνουμε τη μάχη για συνδικάτα εργατών ενάντια στην παρέμβαση των εργοδοτών και των κυβερνήσεων. Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Δυναμώνουμε την ταξική διεθνιστική αλληλεγγύη, την πάλι για την προοπτική, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, για να ζουν οι λαοί ειρηνικά, να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουμε. Οργανώνουν σε κάθε κλάδο τη μάχη της απεργίας και της μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Γεια σας, καλή δύναμη.